Καλησπέρα και πάλι από την ομάδα του Προπάτρια. Είναι το τρίτο podcast που κάνουμε μία εβδομάδα πριν το φεστιβάλ. Είναι εδώ μαζί ο Γιάννης. Καλησπέρα. Ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα. Και ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Θα πούμε λίγα πράγματα σήμερα για την εισαγωγή, για την πρόοδο του φεστιβάλ ουσιαστικά και κάποια ευτράπελα που γίνανε αυτή τη εβδομάδα, όπως κάποια βίντεο που κατέβηκαν. Θα συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί. Δεν ξέρω τώρα ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ποιος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι. Τι να πούμε για εμείς και τι να κάνουμε τόσο με αυτά που έχουν γίνει αυτή την εβδομάδα. Δυσκολίες, ως γνωστόν, υπάρχουν. Τις προσπερνάμε και συνεχίζουμε στο δρόμο μας. Μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα, 5 μέρες σχεδόν πριν το φεστιβάλ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά θα συζητηθούν. Εντάξει, γίνανε κάποια ανοίγματα για να γίνει καλύτερο το θέαμα, να αρέσει περισσότερο στον κόσμο. Και όλα αυτά τα ανοίγματα πάντα φέρνουν εννοείται και εμπόδια. Αυτά. Τίποτα άλλο. Εντάξει, εδώ είμαστε, τα ξεπερνάμε, θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας, τα έχουμε δει στο παρελθόν. Κακές γλώσσες από αντίθετους ιδεολογικά χώρους. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, κάνουν, ράνουν. Εντάξει, αυτά. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι πολιτικοποιημένο το φεστιβάλ έτσι κι αλλιώς. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι πολιτικοποιημένο το φεστιβάλ έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουν. Εντάξει, σε απειλές και σε τέτοια μόνο. Δηλαδή ούτε καν παιδιαρίσματα δεν τα παίρνουν. Δεν υδρώνεται αυτή μας από τέτοια. Τίποτα. Αδιαφορούμε, συνεχίζουμε. Το θέμα, εντάξει. Προχωράμε. Είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε. Πλέον έχουμε την ανάλογη εμπειρία, τεχνογνωσία. Και έχουμε δεσμευτεί, όχι απλά υποσχεθεί, ότι θα είναι όλο και καλύτερο το φεστιβάλ. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και με εκπλήξεις και με νέα πραγματάκια. Θα δουλεύουμε κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο δουλεύετε αποσπασματικά. Καθημερινά εργαζόμαστε όλοι για να ανεβάσουμε το επίπεδο και να απολαύσετε και εσείς ένα καλύτερο θέαμα και μια πιο άρτια διοργάνωση. Υπάρχει βασικός κορμός, πάντα υπήρχε ένας βασικός κορμός, ναι, αλλά κάθε μέρα μπορεί να προκύψει κάποια ιδέα, κάποια άλλη έτσι λεπτομέρεια που μπορεί να έκανε λίγο τη διαφορά και μπαίνουν και αυτά στο παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει δημιουργικότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και άλλα νέα πράγματα που θα ανακοινωθούν βέβαια στο φεστιβάλ, όχι τώρα, για τους επόμενους μήνες τι είναι να ακολουθήσει, άλλες εκπλήξεις. Ναι. Καλά να είμαστε, θα κρατήσουμε να έχουμε. Ναι, ένα ευρύ φάσμα σε ενδιαφέρον. Εντάξει, δυνάμεις έχουμε, νομίζω. Δυνάμεις έχουμε, εντάξει. Είναι, εντάξει. Είναι και καθημερινότητα. Ο μόνος σε ηλικία, εγώ είμαι λίγο που με έχει πάρει. Όλοι οι άλλοι σε μια χαρά είστε. Όχι, εντάξει, υπάρχουν δυνάμεις. Αλλά και προβλήματα πολλά. Και προβλήματα, δεν εντάξει, είπαμε πλέον, έχουμε εμπειρία και τα ξεπερνάμε. Εντάξει. Στην Ελλάδα, όσο πιο επαγγελματίας είσαι, τόσο πιο δύσκολα είναι. Δεν σου στρώνεται το χαλί, κάθε άλλο το τραβάνε κάτω από τα πόδια. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Και αυτοί που θα συνεργαστείς και αντίθετοι χώροι. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, να πούμε. Ναι. Ιδεολογικά, εντάξει, εμείς πάνω απ' όλα έχουμε το πολιτικό φάσμα. Κάποιοι και μετά έρχεται το αθλητικό. Κάποιοι τη βρίσκουν, ας πούμε, να ρίχνουν τα βιντεάκια. Φετιχισμός, ναι. Φετιχισμός. Δεν καταλαβαίνουμε. Εντάξει, κάθε το άλλο τρώει τις ώρες του. Το βράδυ στο Facebook. Κάνοντας αναφορές στο YouTube για τα βίντεο, για τα πρώτα βίντεο. Τώρα είτε υπάρχουν βίντεο είτε δεν υπάρχουν, εμείς εδώ είμαστε. Το φεστιβάλ θα γίνεται. Έτσι. Αλλά δεν είναι τα βίντεο. Τα βίντεο θα ξανανεύουν. Να ξέρετε, όποτε πέφτει η σελίδα, εντός ωρών, θα αποκαθεί. Αυτά. Αυτό μόνο να ξέρει ο κόσμος, γιατί μας ρώταγε ο κόσμος τι έγινε. Ψάχναμε, κάναμε. Εντάξει, παιδιά. Τα βίντεο είναι τα πιο απλά. Μην νομίζετε ότι γίνεται όλο αυτή η νήξη μόνο για 2 βιντεάκια που πέσανε. Είναι και άλλα πολλά, που πολλά. Δεν μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά συνεχίζουμε και είμαστε εδώ και κάνουμε και το τρίτο podcast. Και σε 5 μέρες θα έχουμε το φεστιβάλ, θα τα πούμε και από κοντά. Περιμένουμε και εμείς το φεστιβάλ πώς και πώς. Το περιμένουμε. Να πούμε επίσης ότι πήραμε και τον Τάπιτα, παραλάβαμε τον Τάπιτα, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Θα τον δείτε κιόλας από κοντά. Είναι τρομερή δουλειά. Ανέβηκε νομίζω στο γκρουπάκι φωτό. Ναι, ανέβηκε μια φωτό. Για όσους δεν είναι στο γκρουπάκι κτλ. Και εγώ λίγα σχόλια που άκουσα ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλάζει το επίπεδο, ανεβαίνει επίπεδο παντού, στα πάντα.
είμαστε κάθε φορά και καλύτεροι. Για να δείχνουμε ότι έχουμε και ιδέες αισθητικά στον χώρο μας. Εννοείται. Κάτι που χρειάζεται είναι η αισθητική, παιδιά, είναι η εξωτερήκευση των ιδεών. Δεν γίνεται. Εντάξει, γιατί δυστυχώς όλοι μας σε αυτόν τον τομέα ήμασταν λίγο πίσω στο χώρο μας γενικότερα. Έτσι, ρίχη, εγώ σαν άτομο. Εντάξει, όλοι μας κάναμε λάθη. Αισθητικά ήμασταν πάντα πρόχειροι. Πάντα πρέπει και αυτό το κομμάτι το βάζουμε πρωτεύον. Εντάξει, η αισθητική τραβάει κόσμο, τραβάει. Το καλέσθητο είναι πάντα και ωραίο, έτσι. Δεν είναι... Ακόμη και κάποιος που έχει εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα να μας πει κάποιες ιδέες, όλα αυτά, πάντα είναι όλα... Ναι, δεκτά. Συζήτηση, έτσι, δεκτά, να συζητήσουμε, να ακούσουμε γνώμη. Είμαστε, εντάξει, άνθρωποι με ανοιχτά αυτιά, αλίμονο. Αυτό, ναι. Να πούμε επίσης ότι ο χώρος δεν θα ανακοινωθεί ακόμα. Θα ανακοινωθεί λογικά 2 μέρες πριν το φεστιβάλ ή την προηγούμενη... προηγούμενη. Ναι. Όλοι καταλαβαίνετε τους λόγους, έτσι εννοείται. Τελευταία πραγματάκια που προχωράμε. Εννοείται ότι αυτά που λέγαμε και πριν, που είπαν και τα παιδιά, ότι εντάξει, όταν φτάνεις και σε μια τελική ευθεία, όταν μπαίνεις σε μια τελική ευθεία, θα υπάρξουν προβλήματα πάντα, σε οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Συγγνώμη, να διακόψω. Ναι. Μια στιγμή. Και απλά να διευκρινίσω ότι, εντάξει, αφού το ανακοινωθεί ο χώρος, χώρια ότι θα έχει πρόσβαση κοντά σε μετρό και όλα αυτά, εντάξει. Με πάνω απ' όλα γιατί θέλουν να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Θα υπάρχουν κάποια τηλέφωνα σε επιφυλακή, κόσμος να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει. Δεν θα κρεμάσουμε. Yeah. Δηλαδή, στο θέμα της πρόσβασης, μην αγχωθεί ο άλλος. Ακόμη και κάποια παιδιά που έχουν έρθει από επαρχία και που δεν έχουν ξαναπάρει ποτέ το μετρό ή δεν ξέρουν την Αθήνα. Ναι, όχι, θα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Εννοείται, θα είναι όλα πάρα πολύ εύκολα και θα υπάρχει παιδί σε επιφυλακή να πάει να του πάρει. Έτσι. Και όποια στιγμή και να του καλέσει το τηλέφωνο, θα του βρει όλο το 24ωρο, το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Που θα είναι εδώ στην Αθήνα. Μην ανησυχήσει κανείς για αυτό το θέμα. Γιατί ήδη κάποια παιδιά μας έχουν πει: παιδιά, εγώ δεν έχω ξανάρθει Αθήνα, δεν έχω πάρει το μετρό, δεν έχω. Είναι το μόνο εύκολο, έτσι. Να πούμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση. Να πούμε. Κάποιος θα πηγαίνει από εκεί, θα τους παίρνει, θα τους παίρνει στον χώρο. Θα σου πει κάποιος το τηλέφωνο, να το έχουν και οι συναγωνιστές. Λοιπόν, είναι το 6987365201. 6987365201. Ειδικά το Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ, από την Παρασκευή, μετά θα είναι 24ωρο ανοιχτό, θα μπορεί να μας βρει οποιοςδήποτε, ο καθένας, οποιαδήποτε ώρα. Και ας καλέσει όποια ώρα θέλει. Καλό είναι να μην υπάρχουν αποκρύψεις και... Ναι, ναι, για ευνόητους λόγους. Εντάξει, όχι, θα κρατάμε τους αριθμούς, απλά να μην υπάρχουν αποκρύψεις. Τώρα, άλλη σοβαρότητα και γυρότητα έχει κάποιος με που παίρνει με αριθμό και άλλος που θα πάρει τώρα να πει τα δικά του με απόκρυψη. Και... Έχουν γίνει ήδη κάποια τέτοια τηλέφωνα, εντάξει. Εντάξει, όχι ένα-δύο. Και γελάμε, γελάμε. Όχι ένα-δύο, εντάξει. Τι να κάνεις τώρα, ο καθένας που δεν έχει τι να κάνει και να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει το μακρύ του και το κοντό του, εντάξει. Κάποιοι μας κάνουν και παράπονα για τα podcast, ότι είναι βαρετά, ότι... Δεν γίνεται να ρίξει. Δεν είμαστε ανθρώποι των πράξεων, δεν είμαστε... Εντάξει, ο άλλος μπορεί την ίδια ώρα να καθίσει, ας πούμε, σπίτι, να δει μια ταινία, να πάει να φάει, να ασχοληθεί με την κοπέλα του. Να... Έτσι. Εντάξει, δεν τον πιέσαμε να τα ακούσει. Κάθε άλλο. Δεν θέλουμε να είμαστε και βάρος στους ανθρώπους, στην νεολαία. Και δεν θέλουμε να ασχοληθεί με κάτι... σε όλους, έτσι. Ναι, ας ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δεν του είπαμε εμείς Ελλάδα το podcast. Και τι να κάνουμε, να βάλουμε κόκκινη μητούλα για να κάνουμε τον κουλόν για να περνάνε χαλαρά. Είναι κάτι που είναι για πάρτι μας. Και για όσους θέλετε, ναι. Ναι, με τη γενικότερη έννοια ότι είναι εντός του χώρου. Αφιερώνουμε χρόνο από τον οποίο δεν έχουμε σε κρίσιμες στιγμές όπως είναι τώρα που τρέχουμε όλη την ώρα, που υπάρχει άγχος, που υπάρχουν όλα αυτά τα πρώτα. Αφιερώνουμε χρόνο 25 λεπτά για να βγάλουμε ένα podcast και να είμαστε συνεπείς σε αυτό που έχουμε πει. Γιατί πιστεύω ότι μέχρι στιγμής, σαν ομάδα Προπάντρια, είμαστε συνεπέστατοι με αυτά που έχουμε πει. Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα φεστιβάλ, κάνουμε αυτό το φεστιβάλ. Σε όλα και όχι μόνο με το φεστιβάλ, σε όλες τις διοργανώσεις, όλες τις δράσεις. Συγγνώμη. Και έχουμε πει ναι, ότι σαν Προπάντρια μας αρέσει γενικότερο ο αθλητισμός, όχι μόνο μαχία. Δεν θα μείνουμε στο Mixed Martial Arts και στο Kickbox και στην Big Μαχία. Έχουμε ορίζοντες πάρα πολλά πράγματα θέλουμε να κάνουμε, ακόμα και δραστηριότητες έξω του γυμναστηρίου. Ναι. Εντάξει, τα δουλεύουμε όλα, τρέχουμε όλα αυτά, κάνουμε επικοινωνίες, βρίσκουμε φορείς που εμείς μπορεί να μην έχουμε εμπειρία να μας βοηθήσουν και σε άλλα πράγματα. Εντάξει, οπότε ανά καιρούς θα ανακοινώνουμε, θα εμπλουτίζουμε όλο το ρεπερτόριο, θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και στόχος... Μέχρι και εκδρομές θέλουμε να δούμε. Θα ανακοινωθούν στην πορεία όταν θα είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι το 2016 να ξεφύγουμε λίγο από το ατομικό των μεικτών πολεμικών τεχνών και να πάμε σε κάτι πιο συλλογικό αλλά αθλητικό πάλι. Ναι, θα ναι. Ανακοινωθούν αυτά, δεν είναι ώρα να τα πούμε
Από εδώ. Τα οποία σας... νομίζω εγώ θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι μια... κερασάκι. Ναι, ναι, είναι... Νομίζω θα ξετρελαθούν αρκετοί. Ναι, σας δίνουμε μια πρώτη γεύση για να είστε κι εσείς λίγο υποψιασμένοι γιατί έτσι. Τι θα έρθει. Δεν θα το ανακοινώσουμε. Και αυτό δείχνει ότι τα πλάνα που έχουμε εμείς τουλάχιστον δεν είναι. Είναι μεγάλη επίβολα. Είναι, όχι, είναι μεγάλη και επίβολα, ναι. Μακροπρόθεσμα. Δεν σκεφτόμαστε τώρα. Δηλαδή, είναι, συζητάμε εδώ μεταξύ μας και έχουμε σε 5 μέρες το φεστιβάλ και κατεβαίνουν ιδέες γιατί θα κάνουμε σε 1,5 χρόνο από και συγγνώμη, τώρα. Και συγγνώμη, όχι κατεβαίνουν ιδέες. Ακούμε, ξέρουμε, όπως είπα και πριν, ακούμε και τον κόσμο τι μας λέει. Έχουμε ναι, μάτια ναι. Αυτιά ανοιχτά, ακούμε τον ναι, τα ρουφάμε, ακούμε γνώμες, συμβουλές, όλα αυτά και. Βλέπουμε τι σας αρέσει και προσπαθούμε και εμείς αναλόγως, εντάξει, πάντα. Να πράττουμε, ναι, και το, σύμφωνα των δυνατοτήτων μας και από το τι θα κάνουμε εμείς και σε τι επίπεδο θα είναι, εξαρτάται και από εσάς και από τη συμμετοχή σας. Δηλαδή, το κατά πόσο θα έχει ανταπόκριση για αυτό που κάνουμε, γιατί εμείς σαν ομάδα θέλουμε να βλέπουμε ότι έχει επιτυχία. Εντάξει, εγώ πιστεύω έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, έχει, ναι, ναι. Όχι μόνο σε ένα καλό λόγο, εντάξει, το, και ναι. Πρακτικά και όλοι, πολλοί κόσμος από το πουθενά έχει τρέξει, μας έχει βοηθήσει και με το παραπάνω. Και μπράβο τους. Ναι, και είναι συλλογική προσπάθεια. Και σε όλους αυτούς αξίζει η μνήμα, όχι μόνο στην πιο στενή ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και σε αυτούς που στηρίζει ο καθένας με τον τρόπο του και με τα μέσα που διαθέτει. Ωραία. Γιάννη, θέλω 2 λεπτάκια. Ναι, ναι, να πεις και για το. Αν έχεις συμφωνήσει ότι θα κλείσουμε την Πέμπτη. Όχι, λόγω... πρώτη, ότι... πέμπτη. Πρώτη Πέμπτη. Ναι, ναι, ότι... πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα έχουμε πει. Πολύ τώρα, ωραία. Κάποιος κάθε... έχει εκείνη την περίοδο θα έχει περισσότερη επιφυλακή ναι, το ναι. Γκρουπάκι. Ναι. Λοιπόν, σας είπα, Δημήτρης λέγομαι, πρώτη φορά βγαίνω στο podcast. Τι θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα θα περιμένουμε στη σελίδα να μας στείλετε μήνυμα. Όποιος χρειαστεί κάτι οτιδήποτε με γυμναστική, γενικότερα γυμναστική, κάποιες συμβουλές μπορούμε να δώσουμε. Αλλά πάνω σε θέμα fitness, bodybuilding, κάποιον ο οποίος είναι αθλητής και θέλει να χρησιμοποιήσει βάρη ή γενικότερα γυμναστική για κάποιο άλλο λόγο, όχι μόνο απαραίτητα βάρη, έξω να κάνει σωστή βροταχυδύναμη, κάποια άλλα πράγματα. Κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ένα απλό fit, μια γενική εμφάνιση, κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα ορθοπαιδικό. Μιλάμε πάντα πολύ γενικότερα έτσι, γιατί δεν είμαι ορθοπαιδικός εγώ, αλλά μπορώ σίγουρα να βοηθήσω κάποιον να βρει το στόχο του. Λοιπόν, άσχετα τι μέσα έχει ο καθένας, άσχετα αν πηγαίνει γυμναστήριο, ξαναλέω οτιδήποτε, μπορεί να απευθυνθεί και να τον βοηθήσω, άμα θέλει κάτι. Από κάποιο απλό πρόγραμμα, κάποιες συμβουλές και θα το δούμε στην πορεία. Ανάλογα βέβαια και με τη δική του διάθεση, αν είναι κάποιος πιο προχωρημένος και εδώ ότι ασχολείται, μπορώ να το βγάζω πιο συχνότερα πρόγραμμα, γενικές συμβουλές διατροφής και όλα αυτά. Μην πω σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Να πούμε ότι δεν θα είναι τυποποιημένο, θα είναι... Δεν θα είναι ούτε για στήριο, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αν ήταν τυποποιημένο, καθόμουν από τώρα, το έχω κάνει παλιότερα σε κάποιο blog άσχετο του χώρου μας, έτσι. Ανεβάζαμε 2-3 προγράμματα, ένα ταχυδύναμη, ένα για γενική εμφάνιση, ένα για κοιλιά, ένα για γυναίκες, για γλουτούς. Ένα για λόρδωση, για κύφωση, για... δεν έχει να πει κάτι. Έτσι όχι. Έτσι μπορεί ακόμη και εσείς να βρείτε καλύτερα σε site του εξωτερικού πληρέστερη βιβλιογραφία και άρθρα. Εμείς θέλουμε να προσαρμόσουμε ανάλογα επειδή και το θέμα fitness είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει. Ξαναλέω. Κάποιος ακόμη και με ελάχιστο εξοπλισμό στο σπίτι του μπορεί να μας βρει για να τον βοηθήσουμε. Δεν έχει να κάνει ότι εγώ έχω λίγο, δεν πηγαίνω ακόμη γυμναστήριο, δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο ας πούμε γιατί δεν έχω την οικονομική άνεση ή ας πούμε δεν έχω χρόνο και θέλω να κάνω κάτι γρήγορα αλλά δεν ξέρω αν θα πιάσει, τι μπορώ να κάνω, με πονάει όμως και η μέση μου και το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πολλά σενάρια. Μπορεί κάποιος να μας στείλει όλο το πακέτο, εμείς μπορεί να θέλω ας πούμε, να ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα πίσω. Θα το απαντήσω, θα το ρωτήσω και αναλόγω θα βγάλω κάτι. Κάποιο, εντάξει, τώρα κάποιο μπορεί να έχει κάποιο πάρα πολύ μεγάλο σενάριο, πολύ δύσκολο, ένα επαγγελματία. Εντάξει, εκεί θα του πω απλά τη γνώμη μου και θα τον προτρέψω σε κάποιον άλλον. Αλλά ειδικά όποιο αρχάριο θέλει να ξεκινήσει, ακόμη και στο σπίτι χωρίς εξοπλισμό, το ξανατονίζω. Δεν θέλω να γίνουμε κουραστικό. Το τονίζω γιατί πολλοί λένε τα παρατάω. Όχι, δεν πηγαίνω γυμναστήριο, δεν κάνω δράνο. Όχι. Βρείτε μας, στείλτε mail, στείλτε μήνυμα. Προσωπικό στη σελίδα. Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα θα έχουμε το νου μας για αυτά τα μηνύματα να τα απαντάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Εντάξει, θα τα προωθούν σε μένα τα παιδιά, οι διαχειριστές στις σελίδες ή θα τα βλέπω εγώ ή στο απευθείας αυτόν λεπτομέρεια δεν σας
Ναι, δεν αφορά εσάς, μην σας κουράζουμε εδώ. Εμείς θα βρίσκουμε τρόπο άμεσα να επικοινωνούμε. Και από εκεί και πέρα με τον καθένα, προσωπικά σε mail, ίσως ακόμη και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, κάποιος θέλει να σου πει μπορεί να βρεθεί από κοντά μαζί του. Θα το δούμε αυτό. Απλά ξαναλέω, βρείτε το. Και κάποιοι ακόμη και με πολύ πιεσμένο χρόνο λόγω εργασίας. Εντάξει. Έχω πει. Ναι, πολύ σωστά. Καλά λέει ο Γιάννης. Βέβαια, θα το πω. Ακούγεται λίγο λαϊκό. Εντάξει, πώς θα το πω. Κυνηγήστε με εσείς. Μη σας κυνηγήσω εγώ. Υπάρχουν λύσεις σε όλα τα σενάρια. Σε όλα τα σενάρια. Κυνηγήστε με και θα βγάλουμε τι θα κάνουμε. Ακόμη και στο σπίτι μπορείς να κάνεις θαύματα μερικές φορές με πολύ λίγα λεφτά και να πάρεις πολύ λίγο. Και με το σωματικό βάρος ακόμα. Και με το σωματικό βάρος. Εντάξει, παιδιά, πλέον και ένα. Δεν θα πω εταιρεία, έτσι, αλλά. Ένα δίζυγο στο σπίτι, ακόμη εγώ πήρα ένα δίζυγο με 40 ευρώ σε ένα φίλο μου, είναι 100 κιλά. Και ανεβαίνει πάνω, κάνει 15-20 επαναλήψεις στο σετ. Ρε παιδιά, αλλά τον αντέχει, δηλαδή 100 κιλά. Δεν νομίζω πολύ να είστε περισσότερο από αυτά. Κάνει αυτό, αγόρασε ένα μονόζυγο, εντάξει αυτό τώρα νομίζω 15 με 20 ευρώ. Όχι, να τα πούμε ενδεικτικά. 10-12 ευρώ κάνει εντάξει. Ένα απλό μονόζυγο. Ωραία. Βρίσκεις, δεν είναι και ένα σετ αλτήρες. Για αρχή, τίποτα. Με ένα δίσκο βάρους 3 κιλά πάνω, από τη μία μεριά 3 κιλά από την άλλη, τίποτα. Άλλα 15 ευρώ. Ναι. Άλλα 15 ευρώ. Που μία χρυσή ευκαιρία να ανοίξει, τα μεταχειρισμένα παιδιά σχεδόν τα χαρίζουν, έτσι. Τα χαρίζουν. Λέει, μπορεί να ξεκινήσει. Μετά, τον πιο επόμενο μήνα, να το πω, πάρε λίγα αλτηράκια ακόμα. Και μετά μένουμε και τι χρειάζεται. Μετά κάνουμε άλλες ασκήσεις. Δεν είναι, παιδιά, το πιο εύκολο πράγμα. Αν υπάρχει λίγη θέληση, δυστυχώς δεν υπάρχουν σωστή συμβουλή και οργανωμένο πρόγραμμα. Εντάξει. Αυτή. Εντάξει, θέληση υπάρχει. Θέληση, ναι. Θέληση να υπάρχει. Μπορεί να πηγαίνει όλος στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο και να μην κάνει τίποτα. Γιατί κάνει το ίδιο πρόγραμμα, γιατί αυτό που κάνει δεν έχει σχέση με το στόχο του, δεν έχει σχέση με το ποιες μυϊκές ομάδες από τη φύση. Τελειώνω έτσι τώρα για να αλλάξω. Δεν έχει σχέση με το ποιες μυϊκές ομάδες παίρνουν πάνω του. Όλο το πρόγραμμα είναι σαν ένα πρόγραμμα ενός απλού ανθρώπου που έχουν την ίδια ισχύ όλες οι μυϊκές δυνάμεις και αυτός το γυμνάζει και παίρνει μόνο μυς που είναι από τη φύση να πάρει. Μερικές φορές με πολύ απλές συμβουλές μπορεί να γίνουν θαυματάκια και έχουν γίνει. Λοιπόν, έχουμε εμπειρία, ειδικά στο fitness, αλίμονο. Πάρα πολλά πράγματα, χιλιάδες τόσα χρόνια βγάζουμε. Ξαναλέω, μπορούμε να δώσουμε κάποιες γενικές συμβουλές ακόμη και σε αθλητές. Δηλαδή, έχω βοηθήσει κατά καιρούς και πολλά παιδιά που έχουν κάνει kickbox, παλαιστές πάρα πολλούς. Αυτά, γενικές συμβουλές. Διατροφής, εντάξει, και όποιος έχει διάθεση και θέλει να ασχοληθεί, θα ασχοληθώ μαζί του, δηλαδή αρκεί να δω πολύ διάθεση, έτσι και ότι το παιδί έχει πειθαρχία ακόμη και σε σημείο personal, δηλαδή κάθε μήνα να το αλλάζω πρόγραμμα. Αυτά, είπα, Δημήτρης λέγομαι, απευθυνθείτε σε μένα, στείλτε μήνυμα με όσο περισσότερες πληροφορίες τι θέλετε να κάνετε και τι εμπειρία υπάρχει και αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Τώρα, αν δω εγώ ότι από όλα αυτά δεν είναι, μετά μπορεί να χρειαστεί να σου πάρω κάποια συνέντευξη όλα αυτά για να προχωρήσουμε. Ωραία. Παιδιά, αυτά. Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα. Προσπαθήστε τότε να στείλετε. Δεν είναι όταν στείλετε μετά ή πιο πριν, δεν θα το δούμε. Είναι ότι είναι η καλύτερη περίοδος, πρέπει να πέφτουν. Ναι. Δηλαδή, είναι προτιμότερο τα mail να έρχονται μαζεμένα πάνω σε αυτό το θέμα. Καλύτερα να ξέρουμε κι εμείς. Να γνωρίζουμε κι εμείς, ας πούμε, ότι. Ναι. Επειδή και εγώ έχω άλλες δουλειές μετά, μέσα στο μήνα, μπορώ να σας καθυστερήσω. Αν το στείλετε πρώτη. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε εντελώς εθελοντικά. Δεν είναι ότι. Εθελοντικά και αφιλοκερδώς, έτσι, σε καμία περίπτωση. Δεν. Ένα πράγμα το οποίο. Χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι πρόχειρο. Ναι. Επειδή θα είναι αφιλοκερδώς. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί ότι πάνω απ' όλα είμαστε. Δεν θέλω να λέω πολιτικοποιημένοι. Αν μου βρει κάτι άλλο. Κοινωνικοποιημένοι, ναι. Μες στην κοινωνία, ναι. Όχι πολιτικοποιημένοι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη προσωπική ο καθένας για τα πάντα, έτσι. Ούτε αυτό. Από εκεί και πέρα το κάνουμε γιατί δεν μένουμε μόνο στους αγώνες. Δεν έχει αυτό το στόχο η ομάδα. Και πέρα τις γυμναστικές. Δεν έχει μόνο αυτό το. Ναι. Δηλαδή θέλουμε. Μπορούμε να περάσουμε το μικρόβιο στον άλλο να πηγαίνει να το κάνει. Ναι. Αυτό έτσι. Θέλουμε. Γι' αυτό. Σας πρόχνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωραία. Εγώ να πω. Αυτά. Καλό θα ήταν. Από εμένα. Ναι. Καλό θα ήταν. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό καθόλου θα ήταν στα mail που στέλνετε ή στη σελίδα
να γράφεται ότι είναι για το πρόγραμμα γυμναστικής. Ναι, στο θέμα, ας πούμε, να υπάρχει ένας τίτλος για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και να τα βάλουμε λίγο σε κατηγορίες. Και τα παιδιά θα το προωθούν. Θα έχετε και mail από εμένα δικό μου που το παρακολουθώ συχνά. Θα υπάρχει ανταπόκριση. Δεν σημαίνει τώρα, είπαμε εμείς, το ξαναλέω, την πρώτη Πέμπτη. Εντάξει, κάποιος που θα στείλει τρίτη εβδομάδα του μήνα. Θα απαντηθεί, εντάξει. Δεν είναι το θέμα. Μπορεί να μου το δώσω κατευθείαν σε δύο εβδομάδες, μπορεί να τον έχω εξυπηρετήσει, ας πούμε. Είναι και προσωπικός ο χρόνος του καθενός. Αυτό δεν. Νομίζω και εγώ ότι. Ναι, πάνω κάτω το Δημήτρη. Ναι, ναι, πάνω κάτω αυτά ήταν. Τώρα τι. Για το φεστιβάλ τώρα τι έχουμε. Να ξαναθυμίσουμε την ώρα. Ναι, η ώρα είναι 4. 4 δηλαδή θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Δεν ξέρω τώρα ποιος θέλει να είναι λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα ή για δεν ξέρω τι. Για τους αθλητές είναι 2 η ώρα προσέλευσης. Να είναι και αυτοί άνετοι, είπαμε, να κάνουν το ζεσταμά τους, να δουν λίγο το χώρο. Η ζύγηση, μπράβο, εξέταση. Αυστηρά δύο, γιατί θα κλείσει η καρτέλα μετά και δεν θα μπορούν να παίξουν δηλαδή. Ναι. Αυστηρά δύο οι αθλητές. Ναι. Είναι κανονισμός αυτό, πρέπει να τηρηθεί. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή είναι βασικό κομμάτι αυτό η ώρα προσέλευσης των αθλητών. Από τις 2 στις 4 είναι ζύγηση αθλητών και τα παρελκόμενα εξετάσεις από γιατρούς και όλα αυτά. 4 η ώρα είναι επίσημη έναρξη των αγώνων. Συμμετοχές έχουμε, είπαμε. Το main event, το κύριο, το βασικό event είναι το MMA. Έτσι, όπου θα υπάρξει αγώνας και για ζώνη. Να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα, τι άλλο θέλουμε να πούμε. Έχουν μαζευτεί αρκετοί αθλητές και δυστυχώς αυτή τη φορά πρέπει μερικοί, δηλαδή με κάποιοι αγώνες λόγω επίπεδου έχουν κοπεί. Γιατί θα τράβαγε πάρα πολύ και μετά από ένα σημείο κουράζει, επειδή και το κοινό είναι πιο πολύ ιδεολογικό και είναι εθνικιστική διοργάνωση, δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια event και πλατιάζει πάρα πολύ, οπότε βρέθηκαμε στην δυσάρεστη θέση και ευχάριστη ταυτόχρονα γιατί και τέτοια ανταπόκριση, να κόψουμε κάποιους αθλητές. Αλλά όσοι κοπήκανε, θα κάνουμε τα πάντα στα επόμενα φεστιβάλ να γιατί είμαστε, συγγνώμη, ξανά. Κοίταξε, είναι δική μας υποχρέωση και να τους προωθούμε. Ναι, είναι δική μας ομάδα τα παιδιά. Έτσι, είναι έτσι. Τους δικούς μας δεν τους αφήνουμε. Ναι. Κάθε άλλο πρέπει να τους προωθήσουμε, να τους δώσουμε να έχουν αυτή την ευχάριστη εμπειρία. Γιατί το να μπεις να παλέψεις επίσης, τέτοιο αγώνισμα είναι για έναν άντρα πιστεύω απαραίτητο. Πρέπει να το έχει κάνει κάποια φορά. Να το έχει δει για να δει την εμπειρία και να έχει παλέψει. Πόσα πράγματα κερδίζει. Όχι μόνο στη μεικτή μάχη, είτε στο kickbox, είτε στο. Και προσωπικά, ένα στοίχημα με τον εαυτό σου. Είναι ένα στοίχημα, ναι, και ένα εμπόδιο που περνά. Και βγαίνει πάντα δυνατότερο. Άσχετο το αποτέλεσμα. Το ναι, είτε νικήσει, είτε χάσει. Εξάλλου, εμεί δεν του κάνουμε του αγώνε για τα αποτελέσματα ναι. Για το και όποιοι... είναι, για τα έπαθλα. Και όποιοι κόπηκαν λόγω. Ναι. Μην ξενερώνουν, θα παίξουν στο επόμενο. Ναι. Μεταξύ. Και κάποιοι που ουσιαστικά στείλανε mail μόνο και μόνο γιατί επειδή θέλουν να συγκεντρώσουν ένα αγώνα και χωρίς καμία είναι... ιδεολογική ταυτότητα και ένα Άξι. Ιδεολογικό στίγμα, λυπούμαστε. Αλλά δεν είμαστε κάτι σεβαστά πολύ... τα παιδιά. Δεν είμαστε πολιτικό. Σεβαστά τα παιδιά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι δικό μας. Ναι. Υπάρχουν τόσες διοργανώσεις. Κάθε Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα διοργανώσεις πολεμικών τεχνών. Πιο καλά θα προωθηθεί το βιογραφικό τους ναι. Σε άλλες. Εμείς θέλουμε νέους πολιτικούς μας αθλητές, εθνικιστές. Πολιτικοποιημένους. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο να είναι τελείως. Και να τους δηλητηριάζουμε να πηγαίνουν τα απογεύματα στα γυμναστήρια. Ναι, ναι, να τους μπαίνει το μικρό. Να αυτό το μικρό στον εγκέφαλο. Να πηγαίνουν να αθλούνται και είναι πολύ σημαντικό κάποιος να αθλείται. Ενώ τα πρότυπα σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μόνο ούτε. Αυτά που προωθούν είναι τελείως. Κάτι υποκουλτούρες, κάτι βασικά κουλτούρες. Μόνο ποτό, τσιγάρο, τζόγος, μαλακίες, τέτοια πράγματα. Τα οποία, συγγνώμη για την έκφραση, τα οποία συμβάλλουν στην. Στην κινητοποίηση. Ναι, και όχι και στην κινητοποίηση. Στην παρακμή. Στην παρακμή. Αυτό δεν κινητοποιείται. Δεν κινητοποιείται κάποιος νέος. Ναι, όλη η τηλεόραση. Προτιμάει να βγει να πάει κάπου να πιει ένα αλκοόλ παρά να πάει στο γυμναστήριο. Προτιμάει να πάει να πιει ένα καφέ, ας πούμε, παρά να αθληθεί να πάει για προπόνηση μια μισή ώρα κάπου. Εντάξει, δεν λέω, δεν μιλάμε για όλους έτσι. Εννοείται ότι δεν είναι για όλους. Και από την άλλη. Αλλά για όσους είναι τουλάχιστον. Όσο αθλητικά πρότυπα, συγγνώμη που είναι για το διάλογο, όσο αθλητικά πρότυπα προωθούνται είναι καθαρά, έχουν το οικονομικό και το κέρδος σαν πρώτο παράγοντα και μετά έτσι, το marketing, αθλητή, το marketing πάνω απ' όλα. Ναι, marketing, management. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Τα έχουμε ξαναλύσει και σε προηγούμενα podcast.
Θα χαρούμε άμα κρατήσουμε το podcast να τα συζητήσουμε και πιο μετά. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Να δούμε αυτό, γιατί πολύ ζητήσατε να συνεχιστούν. Υπάρχουν σκέψεις, ναι, και για μετά το... Είπαμε ότι θα υπάρχει άλλο ένα, έτσι, μετά το φεστιβάλ, ναι, να κάνουμε μια σούμα το τι... Ναι. Απολογισμό. Τι έγινε... Ναι. After briefing. Ναι, έτσι, ναι, after briefing. Να μας πείτε και εσείς με μηνύματα στις ασάρες. Στο οποίο και εκεί επιβάλλεται. Όσοι παρευρεθούν, και κάτι το οποίο να μας στείλουν γνώμες. Το οποίο θυμήθηκα τώρα, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Μας αρέσει η κριτική. Τρία podcast. Δεν έχουμε απαντήσει. Δεν απαντήσαμε σε κανένα email. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν πειράζει, επειδή δεν θα έχουμε να συζητήσουμε για προβλήματα και τέτοια στο επόμενο και θα έχουμε καθαρά να πούμε το τι έγινε στο φεστιβάλ. Πείτε μας τις γνώμες σας. Θα απαντηθούν και ερωτήσεις τώρα. Θα απαντηθούν όσες ερωτήσεις δεν λύθηκαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Έτσι. Οπότε είναι, θέλουμε όμως τις γνώμες σας, θέλουμε να μας πείτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να βάλουμε, είδατε, ναι, να βγάλουμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Θα τα πούμε θα... και σε παραπέρα, ας πούμε, podcast. Ναι, ναι. Εάν γίνει το οτιδήποτε. Μετά το φεστιβάλ, πάντως, εάν δεν κρατήσει 25 λεπτά όπως συνήθως κρατάει, θα κρατήσει λίγο παραπάνω για να απαντηθούμε, ναι, και τελικά ό,τι δεν απαντήθηκε και μην μείνει κανένα. Έτσι κι αλλιώς όποιος ακούει τα 25 θα ακούσει και τα 35. Ναι, και αν μην δηλαδή και αν μην μείνει κανένα με κάποια απορία. Τώρα θα χαρούμε να μας θέσετε και τα ερωτήματά σας από κοντά. Αυτά, όλα έτοιμα και... Θα σας δούμε, σας περιμένουμε την Κυριακή. 13 Δεκεμβρίου σας περιμένουμε όλους. Στηρίξτε μας, στηρίξτε μας για να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Καλύτεροι και να βλέπετε όλο και καλύτερα πράγματα από εμάς και από την ομάδα μας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ από όλους μας. Καλό βράδυ και από μένα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αναμένουμε.